Κυρίες και κύριοι, έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο πλαίσιο του παρόντος podcast για λογαριασμό του News Hub τον ψυχολόγο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, τον Δόκτωρ Γιώργο Νάκο, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη. Γιατί? Να σας πούμε ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του κυρίου Νάκου, της Ελλάς, με την περιφέρεια Κρήτης και άλλους φορείς με στόχο την δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη της διαδικτυακής παρενόχλησης, παύλα κακοποίησης παιδιών και εφήβων. Τι εννοούμε με όλα αυτά? Θα δώσουμε ευθύς τον λόγο στον κύριο Νάκο. Καλώς ορίσατε, κύριε Νάκο. Ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για ποιο λόγο λοιπόν βρίσκεστε στην Κρήτη? Ποιο είναι το σχέδιο που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου που δυστυχώς έχει ενταθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια και γιατί, παρακαλώ? Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, σαν διεύθυνση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχουμε κληθεί μεμονωμένα από ορισμένα σχολεία να μιλήσουμε για τη διαδικτυακή βία, για τον διαδικτυακό εκβιασμό και εξαναγκασμό, το λεγόμενο sextortion, και έχουμε παραβρεθεί σε διάφορους νομούς της Κρήτης. Από πέρσι λοιπόν, από το τέλος του 2023, με μια δράση της περιφέρειας η οποία ονομάζεται Συνένεση στο Διαδίκτυο, κληθήκαμε να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση για την διαδικτυακή βία και για τον διαδικτυακό σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό. Κάποιοι λοιπόν από τους θεατές που ήταν, ζητήσαν από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να πραγματοποιήσει και οι μερίδες, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά σε όλη την Κρήτη. Με μεγάλη μας λοιπόν χαρά, σαν διεύθυνση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και εγώ υπηρετώ στη συγκεκριμένη υπηρεσία ως ψυχολόγος, αναμέναμε τα αιτήματα και από τα σχολεία και από τους γονείς, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε αίτημα και οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει από τους πολίτες της περιφέρειας της Κρήτης. Σε συνέχεια λοιπόν της πρώτης ενημερωτικής εβδομάδας δράσεων που είχε γίνει το Νοέμβριο, δόθηκε η δέσμευση από την περιφέρεια, από τον κύριο Ναορτάκη και τώρα από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μιλάκη, να προχωρήσουμε και στην δεύτερη εβδομάδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο νομό Λασιθίου, στο Ηρακλείου και τώρα στο Ρεθύμνο. Κύριε Νάκο, θέλω να μου περιγράψετε λίγο γιατί έχει ενταθεί το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια μεταξύ ιδιαίτερα των εφήβων γυμνασιακής και ηλικιακής εκπαίδευσης. Καταρχάς, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας που αποτελεί και την κινητήριο δύναμη είναι ο μιμητισμός. Τα παιδιά λοιπόν μιμούνται. Το πρόβλημα λοιπόν που αυτή τη στιγμή παρατηρούμε από τα κρούσματα του που έχουμε είναι ότι όλο και μεγαλύτερα παιδιά μικρότερης ηλικίας τείνει είτε να στείλουν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε, είτε να κάνουν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε. Οπότε, πέρα λοιπόν από την πρόληψη, να συζητήσουμε τι θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Συζητάμε κιόλας και για την παραβατικότητα, ότι δεν είναι διαφορετικό η πραγματική ζωή από την ψηφιακή ζωή, εννοώντας ότι δεν είμαστε ανώνυμοι, ούτε μπορούμε να στείλουμε κάτι το οποίο διαγράφεται, ούτε που μπορούμε να πούμε κάτι ή να προσβάλλουμε έναν συμμαθητή ή μια συμμαθήτριά μας, τον δάσκαλό μας, τον καθηγητή μας ή ακόμα τον φίλο μας και τη φίλη μας και να πούμε «δεν το εννοούσα, δεν έγινε κάτι». Όχι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο αφήνει αυτό που λέμε ένα ηλεκτρονικό ίχνος, ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Δεν είμαστε ανώνυμοι και δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ ή ένα άλλο προφίλ. Σίγουρα μας ακούν μεγάλοι αυτή τη στιγμή τη συνέντευξη αυτή, πιθανά και εφηβοί, και θέλω να απευθυνθείτε στους εφήβους. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας ή αν θέλετε και πρόληψης για να μην πέσουν και οι ίδιοι θύματα αυτής της παρενόχλησης, το λεγόμενο bullying το διαδικτυακό? Καταρχάς θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ως ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ένα από τα κομμάτια της δουλειάς μου είναι η καταθέση ανηλίκων ή όταν έχουμε ένα περιστατικό όπου οι γονείς μας με το παιδί έρχονται να μας μιλήσουν πάνω απ' όλα. Όχι για να τιμωρήσουμε, ούτε για να μαλώσουμε το παιδί, για να το βοηθήσουμε να προστατεύσουμε το μέλλον του. Το παιδί λοιπόν, ξέρετε τι μας λέει συνήθως? Πώς την πάτησα εγώ που τα ξέρω όλα, πώς την πάτησα εγώ που οι ίδιοι γονείς μου κάθε μέρα μου λένε τα ίδια και τα ίδια. Οπότε δεν είμαστε για να μαλώσουμε, είναι για να προλάβουμε τις καταστάσεις και να προλάβουμε και να προστατεύσουμε το ίδιο το παιδί.
Αυτό λοιπόν που εμείς συμβουλεύουμε τα παιδιά, ούτε να τους απαγορεύσουμε το διαδίκτυο θέλουμε, ούτε να τους πούμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε απλά να είναι λίγο πιο καχύποπτα, να είναι λίγο πιο πονηρά, αν μου επιτρέπετε, στο ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε αιτήματα φιλίας ο οποιονδήποτε. Δεν μπορούμε να στέλνουμε προσωπικά στοιχεία σε οποιονδήποτε μας τα ζητήσει. Και επειδή είχαμε κάνει την κουβέντα για τη συνένεση, συνένεση δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος μου στέλνει, του στέλνω ό,τι μου ζητήσει. Θα πρέπει λοιπόν να λέμε όχι σε οποιονδήποτε είδους εκβιασμό, εξαναγκασμό, σε οποιονδήποτε μας πιέζει, σε οποιονδήποτε μας εκφοβίζει, σε οποιονδήποτε μας ασκεί ρητορική μίσους, που δεν είναι απλά ένας απλός εκφοβισμός, αλλά είναι μια πολύ πιο σοβαρή μορφή η ρητορική μίσους στο διαδικτύο, και θα πρέπει να λέμε όχι. Και μετά το όχι θα πρέπει να το αναφέρουμε. Θα πρέπει να το πούμε και όχι να το υποστούμε. Θα πρέπει να μιλάμε λοιπόν στους γονείς μας, στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, στους καθηγητές μας, στους δασκάλους μας, σε ανθρώπους που ξέρουμε πραγματικά, στην πραγματική ζωή και όχι στη διαδικτυακή μας. Άρα το πρώτο μήνυμα του έφηβου που παρενοχλείται διαδικτυακά, αυτή η παρενόχληση έχει διάφορες μορφές, πρέπει να είναι ο γονέας του, σωστά? Το πρώτο μέλημα του παιδιού πρέπει να είναι η επικοινωνία. Η ποιοτική επικοινωνία με τον γονέα, όπου δεν ζητάμε στο γονέα να είναι ούτε από πάνω του μόνο, ούτε από πίσω του, δίπλα στο παιδί. Να καταλάβει τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού. Όχι μόνο στην πραγματική του, γεια σου τι έκανες πως φύγεις στο σχολείο, αλλά και στην ψηφιακή του. Ποιος παρακολουθεί, ποιος βλέπει στο YouTube, ποιος βλέπει στο TikTok, ποιος βλέπει στο Instagram, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι του μιλάνε και τον επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη γνώμη του και την άποψή του για τη σημερινή κοινωνία. Άρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι ο γονέας να αφιερώσει χρόνο και ποιοτικό χρόνο δίπλα στο παιδί, να το ενδυναμώσει έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει μία αυτοπεποίθηση, έναν αυτοέλεγχο και ένα αυτοσεβασμό και να μην περιμένει την επιβεβαίωση από οποιονδήποτε ή από οποιοδήποτε προφίλ που του στείλει αργά το βράδυ που κοιμούνται οι γονείς, ότι είναι η λεγόμενη διαδικτυακή αποπλάνηση και παραπλάνηση, το λεγόμενο grooming, την επιβεβαίωση από έναν άγνωστο. Θέλουμε τα παιδιά να εμπιστεύονται και να μιλάνε σε ανθρώπους που ξέρουν και γνωρίζουν στην πραγματική ζωή. Έχετε χειριστεί εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις πανελλαδικά. Στην Κρήτη έχετε μία πιο ιδιαίτερη εικόνα. Ποιες είναι κυρίως οι κατηγορίες παρενόχλησης? Αν και αυτό βέβαια δεν μπορεί να περιοριστεί, γιατί το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο και μία παρενόχληση μπορεί να έρθει από τη μία άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μία παρατήρηση εδώ. Όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε στην Κρήτη, δέχομαι την ίδια ερώτηση. Και ο λόγος που δεν δίνω σαφής απάντηση είναι γιατί. Το ότι έχει συμβεί κάτι π.χ. στην Αθήνα, δεν σημαίνει ότι δεν συμβεί στην Κρήτη ή και το αντίθετο. Αυτό μόλις είπα και εγώ, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιοριζόμαστε στο γεωγραφικό πλάτος και μήκος, και θα σας πω γιατί. Αν δεν έχει συμβεί κάτι, δεν έχει συμβεί κάτι ακόμα. Για μας λοιπόν δεν είναι να μιλήσουμε τι έχει συμβεί. Για μας λοιπόν ο σκοπός και ο στόχος για να ενημερώσουμε τα παιδιά είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και η επικοινωνία είναι η καλύτερη θεραπεία. Γιατί αν το προλάβουμε, δεν θα έχουμε να συζητάμε ούτε για στατιστικά, ούτε για υποθέσεις, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της εβδομάδας, όπως είναι και ο τίτλος της, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για να προλάβουμε τις περιπτώσεις. Προτιμώ να μας καλέσετε και να συζητάμε για το τι τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν, παρά να τους λέω για μια περίπτωση που έστειλε κάποιες προσωπικές στιγμές φωτογραφίες. Για μας λοιπόν το πιο σημαντικό είναι οι υποθέσεις που δεν θα γίνουν υποθέσεις και τα έχουμε προλάβει, γιατί ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το μέλλον, τη σωματική, την ψυχική υγεία των παιδιών και την ίδια τους τη ζωή, που είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουν. Κύριε Νάκο, πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά στην ενημέρωση που τους κάνετε, τι ερωτήσεις σας υποβάλλουν? Κοιτάξτε, τα παιδιά στην αρχή σίγουρα δεν είναι εύκολο να δεχτούν ότι κάποιος μπορεί να μιλάει τη γλώσσα τους. Όμως, περνώντας τα πρώτα λεπτά που γνωριζόμαστε και βλέπουν ότι μιλάμε στη γλώσσα τους, γιατί βλέπουμε ότι όλα αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο τα χειριζόμαστε σαν περιστατικά, αρχίζουν και ακούνε για να καταλάβουν ότι αυτά που τους λέμε σαν διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν είναι κάτι το οποίο το δημιουργήσαμε για να τους κάνουμε εντύπωση ή να τους τραβήξουμε την προσοχή. Δεν
αποκαλύπτουμε ούτε σχολεία, ούτε ονόματα των παιδιών που έχουν βιώσει αυτά τα περιστατικά, αναφέρουμε μόνο την ηλικία και τους λέμε, παιδιά στην ηλικία σας, από ένα σημείο της Ελλάδος, τους συνέβη αυτό. Και ταυτίζονται και καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λέμε ισχύουν. Και σιγά σιγά μας ακούνε. Είτε μιλάμε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, είτε αυτό που κάνουμε το πρωί μιλώντας στα σχολεία και το απόγευμα μιλώντας στους γονείς. Γιατί πρέπει και οι ίδιοι γονείς να ενημερωθούν και να δούνε ποιοι είναι οι διαδικτυακοί κίνδυνοι που ελοχεύουν για τα παιδιά. Η ελληνική αστυνομία έχει τα ηλεκτρονικά και τεχνολογικά μέσα, τα απαιτούμενα φαντάζομαι πως θα τα έχετε, έτσι ώστε να φτάνετε στην άλλη άκρη του διαδικτύου, δηλαδή στον δράστη. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου του Πολίτη ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα, καταγγελία, ερώτηση, οποιοδήποτε πολίτη, γονέα ή παιδιού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν για μένα το επίκεντρο θα είναι όχι το τι μέσα έχουμε, αλλά να βρει το θάρρος και το σθένος το παιδί και ο πολίτης να μιλήσει και αυτό που του συμβαίνει να το πει και να μην το υποστεί. Να μην τον απασχολεί λοιπόν τι μέσα υπάρχουν, αλλά να καταλάβει ότι είμαστε δίπλα του, να τον βοηθήσουμε σε ό,τι συμβεί στο διαδίκτυο. Αυτή είναι μια σαφέστατη οδηγία, συμβουλή προς τα παιδιά και θέλω και άλλη μια συμβουλή προς τους γονείς που σας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να παραμένουν ψύχρεμοι, θα ήθελα να καταλάβουν ότι το παιδί για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει το τι του συμβαίνει, θα πρέπει και το σχολείο και η κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και οι ίδιοι γονείς να είναι στο ίδιο μήκος κύματος, να λένε τα ίδια. Όταν λοιπόν το παιδί είναι στο επίκεντρο αυτών των τριών πλευρών και υπάρχουν οι κοινοί γραμμοί από παντού, θα καταλάβει τότε το παιδί ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά που θα προστατεύσει την ίδια του τη ζωή και το ίδιο του το μέλλον. Δεν κριτικάρουμε, δεν λέμε στο παιδί τι να κάνει, του λέμε πρόσεξε και απλά προστάτευσε την ίδια σου τη ζωή. Τελευταίο ερώτημα για την καταγγελία που λέτε να μιλήσει και ο γονέας και ιδιαίτερα ο ανήλικος, ο έφηβος, ο νέος, η νέα, εφόσον διαδικτυακά παρενοχλείται από αγνώστους δράστες, πού να απευθύνονται και υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο και θέλω παρακαλώ να το αναπαράγουμε. Το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το επιχειρησιακό μας κέντρο που είναι 24 ώρες 24 ώρες, 7 ώρες την εβδομάδα κάθε μέρα, όλο το χρόνο, είναι το 1188. Υπάρχει και είναι το λεγόμενο Cyber Alert. Υπάρχει και ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι το CCU από το Cybercrime Unit, papakicybercrimeunit.gov.gr, όπου εάν ένας πολίτης δεν θέλει να έρθει να μας βρει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 173 στη Γαδά, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μην φοβηθεί, να ρωτήσει αυτό που τον απασχολεί, να τον κατευθύνουμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε και περιστατικά και περιπτώσεις και το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε είτε είναι ένας γονέας, είτε ένας εκπαιδευτικός που έχει δει κάτι ή το ίδιο το παιδί που μας παίρνει ένα τηλέφωνο, να τον βοηθήσουμε και να του πούμε τι θα κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό του διαδικτυακά. Κύριε Νάκο, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε δημόσια για αυτή τη σπουδαία δουλειά που κάνετε, κοινωνική προσφορά προς όλους εμάς τους γονείς, τους ίδιους τους εφήβους που αντιμετωπίζουν καθημερινά χίλιους δυο κινδύνους, είτε πηγαίνοντας στο σχολείο με το λεγόμενο bullying, είτε περιδιαβαίνοντας ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα οι ευχαριστίες να μεταφερθούν στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ακόμα στην ίδια περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη και την Εκπαιδευτική που ανέλαβε αυτή τη δράση, γιατί οργανώθηκαν να ενημερωθούν όχι μόνο συγκεκριμένα σχολεία, αλλά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και γι' αυτό κιόλας ζητάμε οποιαδήποτε αιτήματα, οποιαδήποτε σχολεία ή σύλλογοι γονέων ή οποιοδήποτε άλλος φορέας θα θέλει να ενημερωθεί, να στείλει το συγκεκριμένο αίτημα για να μπορέσουμε, όπως σας λέω, να ενημερώσουμε. Και η καλύτερη ενημέρωση είναι οι διαδόσεις πέρα από τη διαδικτυακή που προσπαθούμε. Για μας λοιπόν ο σκοπός δεν είναι μόνο όπως σας είπα και γι' αυτό αν δείτε και το πρόγραμμα δεν έχουμε καλέψει μόνο κεντρικά σημεία, έχουμε πάει και σε απομακρυσμένα σημεία της Κρήτης, γιατί για μας δεν υπάρχει καμία διάκριση, δεν υπάρχει καμία διαφορετικότητα σε αφορά την ενημέρωση και το πώς θα προστατεύσουμε
κυρίως το ίδιο το παιδί. Κύριε Νάκο, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια.